Γεια σας, είμαι ο Αντώνιος Βεντούρης και στα πλαίσια του μαθήματος Συστήματα Παράσταση Κατανεμημένης Επεξεργασίας, που διδάσκει ο κ. Μινάς Στασιγέννης στο τμήμα Μηχανικών, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, έχουμε αγνητοσκοπήσει υπό την επίβλεψη και έγκριση του διδάσκοντα το συγκεκριμένο βίντεο επίλυσης. Το έργο αυτό σκοπεύει να βοηθήσει τους φοιτητές που παρακολουθούν το συγκεκριμένο μάθημα. Ξεκινάμε λοιπόν με το δεύτερο εργαστηριακό φυλάδιο, το οποίο έχει σαν σκοπό τη γνωριμία με τις βασικές συναντήσεις αλληλεγγύης και τερματισμού του OpenMPI, εκτύπωση της τάξης και του μεγέθους του Communicator και δημιουργία NFS κοινού συστήματος αρχείων. Ξεκινώντας λοιπόν με αυτό το εργαστηριακό φυλάδιο, ανοίγουμε το PuTTY και πάμε να συνδεθούμε στο machine μας. Βλέπουμε λοιπόν ότι δεν μας συνδέει και αυτό γιατί όπως είχαμε κάνει στο προηγούμενο εργαστηριακό φυλάδιο είχαμε ασφαλίσει τη σύνδεση του SSH. Οπότε τι θα κάνουμε, θα κάνουμε ένα new session, το κλείσουμε αυτό, θα συνδεθούμε μέσω του Zafora. Και τώρα θα συνδεθούμε στο machine μας. Πολύ ωραία. Μας ζητάει να μπούμε ως open user, οπότε κάνουμε sudo open user. Βάζουμε τον κωδικό και είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, μας ζητείται να κατασκευάσουμε το πρόγραμμα hello.se στον φάκελο tilde lab. Λοιπόν, μας λέει ότι αυτό το πρόγραμμα πρέπει να εκτυπώνει το Hello World και να προσθέσουμε τις συναντήσεις αρχικοποίησης του OpenMPI και να το κάνουμε compile ορίζοντας την έξοδο χρησιμοποιώντας παράμετρο clean O. Ο κατάλογος slash lab έχει δημιουργηθεί στο προηγούμενο εργαστήριο, οπότε θα το βάλουμε στο αρχείο slash lab slash hello. Πολύ ωραία. Τι κάνουμε τώρα, οπότε κάνουμε ένα LSR και να δούμε τι προγράμματα έχουμε μέσα. Έχουμε ήδη από το προηγούμενο εργαστήριο το Hello World. Αυτό μπορούμε να κάνουμε να το αντιγράψουμε στο hello.se ας πούμε. Πολύ ωραία, ανοίγουμε το hello. Θα προσθέσουμε τις συναντήσεις αρχικοποίησης στο OpenMPI, δηλαδή θα κάνουμε include τη βιβλιοθήκη mpi.h και στη συνέχεια εδώ μέσα στη main, αν θέλουμε μπορούμε να βάλουμε το int argse car, στεράκι, argv και εδώ πέρα να γράψουμε mpi in και argse και argv. Αυτή είναι η συνάντηση αρχικοποίηση του OpenMPI και βάζουμε και τη συνάντηση τερματισμού το mpi finalize και είμαστε έτοιμοι. Τώρα το κάνουμε compile. Για να δούμε τι λέει. Έχουμε λάθος στη γραμμή 9. Λέει πριν το return δεν έχουμε βάλει το ερωτηματικό. Όντως το έχουμε ξεχάσει. Πάμε να το κάνουμε compile. Πολύ ωραία. Και κάνουμε mpi run hello. Βλέπουμε ότι όντως γίνεται το hello world. Πάρα πολύ ωραία. Τώρα περνάμε σε μια θεωρητική ερώτηση, την α1, η οποία μας λέει βρείτε από τη σελίδα βοήθειας του MPI Run τη σημασία της παραμέτρου πλην νη. Ανοίγουμε λοιπόν το man page του MPI Run. Ψάχνουμε το πλην νη. Το βρήκαμε εδώ. Διαβάζουμε και βλέπουμε ότι μας λέει ότι θα εκτελεστεί αντίγραφο του προγράμματος που δηλώνουμε με το πλην νη σε κάθε υποδοχή διεργασίας. Πολύ ωραία, πάει και η πρώτη ερώτηση. Στη συνέχεια μας λέει να εκτελέσουμε το hello χρησιμοποιώντας παράμετρο πλην νη 5. Οπότε τι θα κάνουμε, mpi run πλην νη 5 hello
λέμε ότι όντως θα εκτελεστεί 5 φορές το πρόγραμμά μας, θα εμφανίσει 5 φορές το Hello World. Και σαν σε ένα πρώτο παραδοτέο δηλαδή, έχουμε screenshot μετά από αυτή την εκτέλεση. Στη συνέχεια λοιπόν μας λέει να αντιγράψουμε το αρχείο hello.se στο αρχείο se2.se χρησιμοποιώντας την εντολή cp και σαν α2 ερώτημα έχει να δώσουμε ακριβώς την εντολή που χρησιμοποιήσαμε. Τι θα κάνουμε λοιπόν, θα κάνουμε cp hello.se στο se2.se. Πάρα πολύ ωραία. Πάει λοιπόν και το α2. Τώρα, επόμενο βήμα λέει να τοποποιήσουμε το σε2.se ώστε να εκτυπώνει την τάξη, αλλιώς rank, δηλαδή τον αριθμό της διεργασίας που έχει, ύστερα από το μήνυμα Hello World. Να χρησιμοποιήσετε την printf, να οριστεί η έξοδος μεταβλητισμένου αρχείου στο tilde lab σε2. Πολύ ωραία. Ανοίγουμε λοιπόν το πρόγραμμα σε2 και ξεκινάμε τις τροποποιήσεις. Αρχικά θα πρέπει να δηλώσουμε την τάξη. Int rank και μετά την init γράφουμε mpi com rank, τη συνάρτηση δηλαδή mpi για το rank που έχει σαν ορίσματα mpi com world και rank και βάζουμε printf hello world my rank is επί της 100d com run. Το MPI finalize κανονικά και το return 0. Είμαστε έτοιμοι. Πολύ ωραία. Αρχικά στο κάνουμε compile. Βλέπουμε ότι περνάει κανονικά από το compile και αν το κάνουμε run βλέπουμε ότι όντως μας βγάζει το μήνυμα και την τάξη. Στη συνέχεια μας λέει να εκτελεστεί με την παράμετρο clean e 5. Ό,τι τι κάνουμε, mpi run clean e 5 σε 2. Βλέπουμε ότι όντως έχει δουλέψει, μας βάζει τη τάξη από το 0 μέχρι το 4, δηλαδή για τις 5 φορές που έχουμε εκτελέσει. Μετά λέει να αντιγράψουμε το αρχείο σε 2.se στο αρχείο σε 3 χρησιμοποιώντας πάλι την εντολή cp. Πάρα πολύ ωραία. Λέει να τροποποιήσουμε το αρχείο σε3.se ώστε να εκτυπώνει μετά την τάξη και το συνολικό αριθμό των διεργασιών που ανήκουν στον communicator και να χρησιμοποιήσετε την συνάρτηση printf. Πάρα πολύ ωραία. Ανοίγουμε λοιπόν το σε3.se. Αυτό που κάνουμε είναι να δηλώσουμε και το μέγεθος του communicator, δηλαδή εδώ στο int βάζουμε και ένα size. Και στη συνέχεια θα βάλουμε και την συνάρτηση MPI για το size. MPI com size και size. Πολύ ωραία. Και αντίστοιχα εδώ στο printf, my rank is and size of communicator is επί της 100D rank, size. Έχουμε τελειώσει και με αυτό. Ας το κάνουμε compile. Βλέπουμε ότι περνάει από το compile. Κάνουμε ένα run για να δούμε αν όντως θα τρέξει. Πάρα πολύ ωραία. Και στη συνέχεια μας λέει να το εκτελέσουμε την παράμετρο clean e 5. Πάρα πολύ ωραία. Σωστά αποτελέσματα. Λέει, εκτελέστε με την παράμετρο clean 15 στο MPI run το C3 και παρατηρήστε κατά πόσο οι διεργασίες εκτυπώνουν τα μηνύματα τάξης με τη σειρά. Αν μάλλον δεν εμφανίζεται αναμενόμενη σειρά, πού οφείλεται αυτό. Για να δούμε. Λοιπόν, παρατηρούμε ότι οι τάξεις όντως δεν εμφανίζονται με τη σειρά. Και αυτό οφείλεται στο buffering, δηλαδή η σειρά με την οποία οι τάξεις φτάνουν στο launcher είναι τυχαία. Οπότε λοιπόν έχουμε απαντήσει και την ερώτηση α3. Στη συνέχεια λοιπόν μας λένε να αντιγράψουμε το πρόγραμμα σε3.se στο αρχείο σε4. Πολύ ωραία.
Και λέει τώρα τροποποιήστε το αρχείο σε 4.se ώστε να εκτυπώνει στη δεύτερη γραμμή το πλήρες όνομα του κόμβου επεξεργασίας και να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση printf. Φυσικά αυτό είναι και το παραδοτέο σε 4. Τι κάνουμε λοιπόν. Ανοίγουμε το αρχείο σε 4.se. Αρχικά θα πρέπει να δηλώσουμε εδώ μια μεταβλητή μέγεθος, len ή αλλιώς μήκος όπως θέλετε, και car name με MPI max processor name. Και όλο αυτό για να χρησιμοποιήσουμε τη συνάρτηση του MPI, MPI get processor name, που παίρνει ως παραμέτρους name, comma και len. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν θα μπορέσουμε να πάρουμε και το όνομα και μετά από αυτό το printf θα γράψουμε ένα άλλο printf που θα λέει process of name επί της 100 γιατί είναι string slash name comma name. Πολύ ωραία. Θα το κάνουμε λοιπόν compile και αυτό. Πολύ ωραία. MPI run σε 4. Παρατηρούμε ότι έτος μας βγάζει και το όνομα του κόμβου, που ο δικός μου είναι ο 588167. Στη συνέχεια λοιπόν μας λέει να το τρέξουμε την παράμετρο πλην 5. Και παρατηρούμε ότι όντως εμφανίστηκαν όλα πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, στη συνέχεια λοιπόν λέει να βρείτε με όποιο τρόπο μπορείτε την τιμή του MPI Max Processor Name. Η τιμή αυτή ορίζεται μέσα στη βιβλιοθήκη του MPI, μπορείτε να το βρείτε με δύο τρόπους. Αρχικά είτε να κατασκευάσετε ένα μικρό πρόγραμμα CC για να το εκτυπώσετε, είτε να ψάξετε με την εντολή του Unix grep μέσα στον κατάλογο USR Local MPI OpenMPI. Και το τέταρτο λοιπόν θεωρητικό ερώτημα να περιγράψει τον τρόπο που το βρήκατε, καθώς και την τιμή που έχει αυτή σταθερά στον υπολογιστή σας. Εγώ επέλεξα λοιπόν να γράψω ένα πρόγραμμα σε C, το οποίο το ονόμασα MPI underscore len.c, στο οποίο τι θα κάνουμε, αρχικά θα ενσωματώσουμε τις βιβλιοθήκες stdio και mpi.h. Πολύ ωραία. Βάζουμε. Ορίζουμε τη μεταβλητή len που στην ουσία θα είναι και το μήκος που θέλουμε να πάρουμε. Μετά θα χρησιμοποιήσουμε το name με MPI max processor name. Θα χρησιμοποιήσουμε τη συνάρτηση αρχικοποίησης του MPI. Μετά MPI get processor name που είναι name και len και θα εκτυπώσουμε, θα πούμε ότι το μήκος είναι επί της 100 d slash ni MPI max processor name. Βάζουμε και τη συνάρτηση τερματισμού του MPI και ένα return 0, κλείνουμε τη main και είμαστε έτοιμοι. Κάνουμε MPI run αυτό το πρόγραμμα και παρατηρούμε ότι το μήκος είναι 256. Οπότε έχουμε τελειώσει και το τέταρτο θεωρητικό ερώτημα. Περνάμε λοιπόν στο επόμενο βήμα του εργαστηριακού φυλαδίου, που είναι η εκτέλεση σε πολλούς κόμβους. Σύμφωνα λοιπόν με το εργαστηριακό φυλάδιο, προκειμένου να χρησιμοποιήσουμε την ταυτόχρονη εκτέλεση πολλαπλούς κόμβους, θα πρέπει να δημιουργήσουμε ομάδες. Ιδανικά όλοι οι κόμβοι του εργαστηρίου θα ανήκουν σε μια ομάδα. Εναλλακτικά μπορούμε να κάνουμε ομάδες. Εγώ αυτό που επέλεξα είναι να συνδεθώ στον κόμβο του διδάσκοντα, που θα μπορούσαμε να έχουμε μια ενιαία ομάδα. Και για να ξεκινήσουμε λοιπόν, τι θα πρέπει να κάνουμε. Ξεκινάμε.
Όπως μας λέει και το εργαστηριακό φυλάδιο, λέει αρκεί να βεβαιωθούμε ότι έχουμε μεταβληθεί στο αρχείο σε 4 και να βρίσκεται στον κατάλογο Tilda slash lab. Αρχικά αυτό που πρέπει να πούμε που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτή την παράλληλη διαδικασία, ο κάθε φοιτητής θα πρέπει να χρησιμοποιεί τα ίδια ονόματα αρχείων μέσα στους ίδιους καταλόγους. Σε περίπτωση που βρούμε κάποιον φοιτητή μας ο οποίος δεν έχει αυτό το αρχείο, τότε αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να μεταφέρουμε το εκτελέσιο με την εντολή SCP και συνέχεια να δώσουμε την εντολή CHMOD 755 για να γίνει εκτελέσιμο αυτό το πρόγραμμα. Τώρα, μας λέει να βρούμε την παράμετρο που ορίζει από το εγχειρίδιο χρήσης εντολής MPI RUN σε ποιους υπολογιστές θα εκτελεστεί το Hello 4, δηλαδή το αρχείο σε 4. Επιλέξτε λοιπόν δύο κόμβους επεξεργασίας και εκτελέστε το. Μην ξεχάσετε να τοποθετήσετε την παράμετρο για το αρχείο που περιέχει όλους τους κόμβους. Λοιπόν, όπως είχαμε δει και στο προηγούμενο εργαστηριακό φυλάδιο, η παράμετρος αυτή είναι η clean host. Οπότε εμείς τι θα κάνουμε. Θα κάνουμε MPI RUN clean host. Εγώ έχω διαλέξει δύο κόμβους συμφοιτητών μου. Βάζουμε username. Θα επιλέξουμε πάντα το open user. SNF, παύλα. 45.95.28.vn.okeanos.grnet.gr clean host open user παπάκι 45.95.26.vn.okeanos.grnet.gr σε 4 για να δούμε τι έχει γίνει τώρα εδώ. Βλέπουμε ότι έχουμε πρόβλημα εδώ πέρα. Για να το τρέξουμε μεμονωμένα σε κάποιους κόμβους. Ας πούμε μόνο στον πρώτο. Εδώ σημαίνει ότι για να μας το... αρχικά πατάμε ένα yes. Και αν όντως το τρέξει σημαίνει ότι είμαστε ok. Ωραία. Για να το τρέξουμε μεμονωμένα λοιπόν και στον δεύτερο τώρα. Για να δούμε τι γίνεται. Εδώ μάλλον έχει πρόβλημα ο συγκεκριμένος κόμβος. Οπότε θα δοκιμάσουμε να το τρέξουμε στον κόμβο του διδάσκοντα. Αφού πρώτα πάρουμε την IPv6. Για να δούμε. Κάνουμε MPI RUN. Clean host. Open user. Παπάκι. 2001 648 2FFC 1225 α800 7FF F16 1808 σε 4. Και εδώ λοιπόν μας βγάζει πρόβλημα. Ίσως επειδή δεν υπάρχει συμβατότητα της IPv6 με την IPv4 που έχω εγώ και δεν μπορεί να γίνει σωστά η επικοινωνία. Είναι πάρα πολύ πιθανό αυτό. Οπότε αυτή τη στιγμή αναγκαστικά θα το τρέξουμε μόνο σε ένα κόμβο. Για να δοκιμάσουμε και σε ενός άλλου συμφοιτητή που γνωρίζουμε. Και σε αυτόν υπάρχει πρόβλημα. Οπότε αναγκαστικά θα το τρέξουμε μόνο σε έναν, γιατί δεν γνωρίζω κάποιον άλλο κόμβο συναδέλφου. Εσείς αντίστοιχα, αν θέλετε να τρέξετε κάπου άλλο, θα βάλετε clean host για όσους θέλετε. Εμείς θα το τρέξουμε μόνο για τον έναν, δυστυχώς. Εδώ. Βλέπουμε ότι όντως τρέχει και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και το παραδοτέο, μάλλον το θεωρητικό α5, είναι να γράψουμε την πλήρη γραμμή αυτής της εντολής, δηλαδή MPI RUN, clean host, τον host που θέλουμε να τρέξουμε και το εκτελέσιμο. Στη συνέχεια μας λέει να απομακρύνουμε την εντολή που ορίζει σε ποιους μόνο υπολογιστές θα εκτελεστεί και από τη σελίδα βοηθείας του MPI RUN βρείτε την παράμετρο που ορίζει πόσες συνεργασίες θα εκτελεί κάθε κόμβος και δοκιμάστε να εκτελέσετε σε όλους τους υπολογιστές της στοιχείας το πρόγραμμα σε 4 για διαφορετικό αριθμό διεργασιών, π.χ. 2, 4, 10 και 30.
Πώς θα το κάνουμε λοιπόν αυτό? Για να γίνει λοιπόν αυτό το βήμα, θα πρέπει να έχει δημιουργηθεί το λεγόμενο host file. Από τη στιγμή που εμείς δεν έχουμε κάνει mount, δεν έχουμε δηλαδή προσαρτήσει το διαδικτυακό χώρο για να έχουμε τα κοινά μας αρχεία, αυτό το host file αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να το δούμε. Δηλαδή και CD-Lab να κάνουμε για να πάμε στο φάκελο, ή εδώ μέσα βλέπουμε ότι το host file δεν υπάρχει. Οπότε αυτό το βήμα θα πρέπει να το κάνουμε μετά. Αντίστοιχα είναι το α6 η γραμμή της εντολής, το παραδοτέσιο 5 που είναι το screenshot για 30 διεργασίες, αντίστοιχα το α7 και το α8. Θα πρέπει να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα για να κάνουμε το NFS. Λοιπόν, το πρόβλημα που συναντήσαμε προηγουμένως ήταν ότι το εκτελέσιμο που είχαμε κατασκευάσει στο δικό μας κόμβο δεν θα ήταν διαθέσιμο σε κάποιον άλλο κόμβο. Για να λυθεί αυτό το πρόβλημα, θα δημιουργήσουμε μια περιοχή αρχείων που θα είναι κοινή σε όλους τους κόμβους. Αυτό σημαίνει ότι ένα εκτελέσιμο που τοποθετείται σε αυτή την περιοχή θα είναι άμεσα διαθέσιμο σε όλους τους κόμβους της στοιχείας. Για να γίνει αυτό, θα χρησιμοποιήσουμε το σύστημα αρχείων Network File System ή αλλιώς NFS. Στο NFS, λοιπόν, υπάρχει ένα κεντρικό διακομιστή αρχείων και οι κόμβοι που συνδέονται σε αυτόν. Για του σκοπού του εργαστηρίου έχει κατασκευαστεί ήδη ένα NFS server, οπότε πρέπει να ρυθμίσετε τον κόμβο σα να συνδεθεί ω πελάτη στο server. Δημιουργούμε λοιπόν τον κατάλογο slash lab. Πρέπει να βρίσκεται στη ρίζα. Ξεκινάμε λοιπόν. Εδώ είμαστε στη ρίζα. Κάνουμε mkdir slash lab. Έχουμε permission denied. Για να δούμε. Λοιπόν, ένα λεπτάκι. Αρχικά να πούμε κάποια πράγματα. Πρέπει αρχικά λοιπόν να κάνουμε install ένα πακέτο apt get install nfs common. Λοιπόν, ναι, πρέπει να μπούμε ως root για να γίνει αυτό. Κάνουμε apt get install nfs common. Ωραία. Πολύ ωραία. Είμαστε τώρα ως user. Κάνουμε mkdir lab. Μας λέει permission denied και αυτό λογικό είναι μεν από τη μία. Οπότε θα κάνουμε sudo mkdir και βλέπουμε ότι ο φάκελος έγινε. Ή όχι. Όντως έχει γίνει. Πολύ ωραία. Τέλεια. Συνεχίζουμε λοιπόν. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να δώσουμε την εντολή προσάρτησης του διαδικτυακού χώρου. Τι κάνουμε λοιπόν? Γράφουμε mount πλην t. Καταρχάς πρέπει να είμαστε root για να κάνουμε το mount. Ωραία. Mount pt nfs 4 2001 και βάζουμε τον διαδικτυακό χώρο που θέλουμε να κάνουμε mount. Ωραία. Κλείνουμε. Κλείνει και αυτό. Lab mount. Βλέπουμε ότι η εντολή αυτή έγινε με επιτυχία. Δίνουμε συνέχεια diff lineage mnt. Βλέπουμε ότι όντως έχουμε κάνει επιτυχή προσάρτηση στο διαδικτυακό χώρο. Οπότε και το παραδοτέο σε 6 είναι screenshot ότι όντως έχουμε προσαρτήσει το διαδικτυακό χώρο με επιτυχία. Και τώρα
λέει κάντε U mount slash mount για αποπροσάρτηση του διαδικτυακού χώρου. Όντως βλέπουμε ότι έχει γίνει αποπροσάρτηση. Μας λέει, ανοίξτε για επεξεργασία το αρχείο που καταγράφονται τα συστήματα αρχείων που προσαρτώνται αυτόματα κατά την εκκίνηση, δηλαδή το etc fstab. Κάνουμε bi etc fstab. Λοιπόν, εμείς έχουμε λειτουργικό σύστημα Ubuntu, οπότε θα πρέπει να προσθέσουμε κατάλληλα τροποποιημένα την παρακάτω γραμμή μέσα σε αυτό το αρχείο. Ερχόμαστε εδώ, στην από κάτω γραμμή και προσθέτουμε τον διαδικτυακό χώρο. Είναι 2001, 648, 2FFC, 1225, α800, 7FF, F16, 1808. Για να δούμε αν τώρα έχουμε βάλει σωστά. Πολύ ωραία. Lab. Lab. NSF4. Netdev. Κόμμα. Auto 00. Να δούμε αν όντως τα έχουμε κάνει όλα σωστά. Πολύ ωραία. Το κάνουμε save. Το αρχείο. Λοιπόν, αποθηκεύουμε το αρχείο και επιστρέφουμε στη γραμμή εντολών. Πριν γίνει το οτιδήποτε, θα πρέπει να βεβαιωθεί η ορθή λειτουργία και δίνουμε την εντολή mount slash lab. Μας λέει unknown file system NSF4. Όντως, γιατί είναι NFS, πάρα πολύ σωστά μας το βγάζει το λάθος. Ερχόμαστε εδώ. Το διορθώνουμε. Ξανακάνουμε mount slash lab. Βλέπουμε ότι όλο αυτό έχει γίνει με επιτυχία. Και σαν παραδοτέο σε 7 έχουμε σκηνήσει ότι όλο αυτό έχει γίνει με επιτυχία. Μπαίνουμε λοιπόν στον κατάλογο slash lab στον οποίο έχει προσαρτηθεί ο διεκδικητικός χώρος με την προηγούμενη εντολή. Μπορούμε να επιστρέψουμε ως user, δεν υπάρχει λόγος να είμαστε ως root. Κάνουμε cd lab και βλέπουμε ότι όντως είναι προσαρτημένα, έχει προσαρτηθεί ο διαδικτυακός χώρος με όλα. Λοιπόν, δημιουργούμε ένα υποκατάλογο μέσα στο slash lab με τον αριθμό μητρώου μας. Εγώ τον έχω ήδη δημιουργήσει από πριν, είναι ο 494 και έχει μείνει μέχρι και σήμερα. Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο λοιπόν θα τοποθετούμε εδώ πέρα ό,τι αρχεία θέλουμε, κυρίως στα διαδικά. Τα οποία δεν μπορώ να μας υποκλαπούν αν το θέλετε και έτσι, αν και δεν θεωρώ ότι οι συνάδελφοι αυτό που μπορούν να κάνουν είναι να μπαίνουν στους υπόλοιπους συναδέλφους και να παίρνουν τα αρχεία. Έτσι λοιπόν θα χρειάζεται κάθε φορά να περιμένουμε τους συναδέλφους να κατασκευάσουν τα αρχεία των ασκήσεων. Λοιπόν, επίσης μέσα στο εργαστηριακό φυλάδιο υπάρχει και ένα βήμα σε θέση που μας ενδιαφέρει η ασφάλεια, συγγνώμη, προκειμένου να μπορεί κάποιος να αντιγράψει την εργασία σας, δηλαδή τα πηγαία αρχεία. Αυτό τώρα πώς μπορούμε να το κάνουμε. Συνδεόμαστε ως root στο σύστημα, έχουμε κλειδώσει τον κατάλογο root με το chmod 700 slash root και δημιουργούμε τα πηγαία αρχεία μέσα σε αυτόν τον κατάλογο ως root. Κάθε φορά που κάνουμε compile λοιπόν δίνουμε την παράμετρο αποθήκευσης του διαδικού αρχείου στον διαδικτυακό χώρο slash lab στον υποκατάλογο του AM μας. Έτσι μόνο η διαδική μορφή θα είναι διαθέσιμη προς όλους τους υπόλοιπους και δεν μπορεί κάποιος να αντιγράψει την εργασία μας. Ταυτόχρονα μπορούμε να έχουμε μια δεύτερη σύνδεση σύστημα ως Open User και ο χρήστης αυτός εκτελεί με MPI Run το διαδικό αρχείο που έχουμε δημιουργήσει ως root. Ο χρήστης αυτός είναι ο μόνος που μπορεί να συνδεθεί χωρίς κωδικό λόγω των κλειδιών του SSH στους υπόλοιπους υπολογιστές της ομάδας. Πάρα πολύ ωραία. Τώρα κάνουμε μια επανεκκίνηση για να δούμε ότι στο σύστημά μας όλα λειτουργούν σωστά. Ερχόμαστε εδώ. Κάνουμε ένα duplicate session. Κάνουμε SSH, ξαναμπαίνουμε από την αρχή, κλείνουμε το προηγούμενο. Ωραία,
και αν κάνουμε CD Lab, μπαίνουμε μέσα και βλέπουμε ότι όντως όλα έχουν γίνει σωστά. Επιστρέφουμε λοιπόν στο να ολοκληρώσουμε τα τελευταία τρία θεωρητικά ερωτήματα που μας έχουν μείνει από πριν. Παρατηρούμε λοιπόν ότι μέσα υπάρχει το αρχείο host file. Αν το ανοίξουμε, βλέπουμε ότι μέσα υπάρχουν κόμβοι της στοιχείας συναδέλφων και μη. Όσοι είναι με hashtag, σημαίνει ότι πιθανότητα έχουν κάποιο πρόβλημα και δεν μπορούμε εκεί πέρα να τρέξουμε τα προγράμματα. Για να δούμε λοιπόν. Η ερώτηση α6 μας έλεγε, αφού βρούμε την παράμετρο του ορίζοντα πόσες συνεργασίες θα εκτελεί κάθε κόμβος, να δοκιμάσουμε να εκτελέσουμε το αρχείο σε 4 για διαφορετικό αριθμό διεργασιών. Αρχικά, να δούμε λίγο τι υπάρχει στο δικό μου κατάλογο. Το σε 4 υπάρχει, πάρα πολύ ωραία, οπότε θα δοκιμάσουμε να τρέξουμε αυτό. Τι κάνουμε? MPI run lin hostfile lab hostfile σε 4. Για να δούμε. Yes. Εδώ για να μας ζητάει κωδικό σημαίνει ότι κάποιος δεν έχει κάνει σωστά τα κλειδιά. Και είναι μέσα και ως user. Για να δούμε. Για να γίνουμε open user. Είμαστε μέσα. Για να δοκιμάσουμε τώρα να δώσουμε την εντολή. Περιμένουμε. Για κάποιο λόγο δεν τρέχει. Για να δούμε τι μπορεί να φταίει. Όχι. Για να δούμε. Για να ξανανοίξουμε λίγο το host file. Αυτός ο κόμβος δεν υπάρχει. Είναι ο δικός μου. Έχω ξεχάσει να τον διορθώσω. Τι θα πρέπει να κάνουμε, θα πρέπει να πάρουμε την IPv6 του μηχανήματός μου. Και πώς θα το κάνουμε αυτό, θα μπούμε μέσα στη σελίδα του Κυκλάδες. Πάμε στην IP. Εδώ πέρα. Στο Networks μάλλον, με συγχωρείτε. IPv6, ερχόμαστε. Την κάνουμε μια αντιγραφή. Επιστρέφουμε εδώ. Και πάρα πολύ ωραία, έχει μπει κανονικά. Για να το ξαναδοκιμάσουμε τώρα. Για να δούμε. Λοιπόν, για να δούμε αν θα καταφέρει να τρέξει, αν μέσα στο host file έχω αφήσει μόνο το δικό μου machine. Βάζουμε hashtag εδώ και εδώ και εδώ. Νομίζω δεν έχει άλλους μέσα. Έχω αφήσει μόνο τον εαυτό μου. Λοιπόν, για να κάνουμε MPI run, clean host file, lab host file, σε 4. Σε μένα τρέχει κανονικά αυτή τη στιγμή. Για να ξεκινάμε να βάζουμε σιγά σιγά και τους υπόλοιπους μέσα.
Πάρα πολύ ωραία, τρέχει και τώρα κανονικά. Για να βάλουμε και τους υπόλοιπους. Όσοι ήταν πριν, γιατί όσοι είχαν μείνει με hashtag σημαίνει ότι είχαν πρόβλημα. Εδώ πέρα. Για να αργήσει σημαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα, δηλαδή είτε ότι έχει διαγραφεί ο κόμβος, είτε ότι από μόνος του δεν θα έχει κάνει καλά μάλλον όλες τις ρυθμίσεις που έχουμε πει. Οπότε θα τον διαγράψουμε, θα τον βάλουμε ενώ με hashtag. Θα δοκιμάσουμε και τον τελευταίο που τον είχαμε χωρίς hashtag και αν υπάρχει και με αυτόν πρόβλημα θα αφήσουμε μόνο εμένα και τον άλλο κόμβο. Για να δούμε. Φαίνεται λοιπόν ότι θα υπάρχει και με τον άλλον κόμβο πρόβλημα. Οπότε θα τον βάλουμε σε hashtag. Θα αφήσουμε εμένα και τον άλλον. Μπορούμε να το ξαναδοκιμάσουμε αν θέλουμε. Να δούμε αν όντως δουλεύει. Παρατηρούμε ότι όντως δουλεύει. Οπότε αυτό είναι το α6. Και σαν παραδοτέως σε 5 θέλεις κινήσεις εκτέλεσης για 30 διεργασίες. Οπότε τι κάνουμε, MPI run. Clean host file lab host file clean mp 30 σε 4. Βλέπουμε ότι όντως έχει τρέξει, έχει γίνει σωστά, οπότε μπορούμε να δώσουμε και το αντίστοιχο screenshot. Το επόμενο λοιπόν ερώτημα, προτελευταίο συγκεκριμένα, είναι το α7 μαζί από τη σελίδα βοηθείας του MPI Run. Να βρούμε την παράμετρο που ορίζει πόσες διεργασίες θα εκτελεί κάθε κόμβος ανά σλότ και δοκιμάσει να εκτελέσει σε όλους τους κόμβους της στοιχεία στο πρόγραμμα σε 4 για διαφορετικό αριθμό εργασιών. Ανοίγουμε λοιπόν Man MPI Run. Θα δοκιμάσουμε να βρούμε τη λέξη socket αν υπάρχει πουθενά. Το βρήκαμε λοιπόν. Είναι η παράμετρος πλην n per socket. Επιστρέφουμε λοιπόν πίσω, γράφουμε MPI run, clean host file, lab host file, clean n per socket 2, ας πούμε για παράδειγμα, σε 4. Και βλέπουμε ότι και αυτό έγινε με επιτυχία. Οπότε πάει για το α7 και πάμε στο τελευταίο ερώτημα, που είναι το α8. 8. Και τι μας λέει, από τη σειρά βοηθείας του MPI Run βρείτε την παράμετρο που ορίζει ότι θα δημιουργείται μια διεργασία ανά κόμβο, οι οποίες θα δημιουργούνται σε round robin μορφή και δοκιμάστε να εκτελέσετε σε όλους τους υπολογιστές της στοιχείας στο πρόγραμμα σε 4 και διαφορετικό αριθμό εργασιών. Ανοίγουμε Man MPI Run. Τι μπορούμε τώρα να ψάξουμε, κυρίως για το round robin. Αν βάλουμε round, να το, μας λέει εδώ για το round robin. Μήπως υπάρχει εδώ η παράμετρος που θέλουμε. Για να δούμε λίγο πιο κάτω μήπως υπάρχει κάτι. Να είμαστε εδώ. Είναι η παράμετρος by node η οποία τα κάνει κυκλικά σε round robin. Πάρα πολύ ωραία. Οπότε τι θα γράψουμε. MPI run clean host file lab host file clean by node μάλλον clean np πρώτα θέλουμε να ορίσουμε τα αριθμό των διεργασιών clean by node σε 4. Βλέπουμε ότι και αυτό έγινε με επιτυχία. Έχουμε τελειώσει όλα τα ερωτήματα του εργαστηριακού φυλάδιου, καθώς επίσης και όλο το εργαστηριακό φυλάδιο. Σε γενικές γραμμές μπορούμε να πούμε ότι το δύσκολο αυτού του εργαστηριακού φυλαδίου ήταν να προστατήσουμε σωστά τον διαδικτυακό χώρο, διότι σε περίπτωση που δεν είχε γίνει θα έπρεπε όλα αυτά να γίνουν εκ νέου από την αρχή. Τα προγράμματα που είδαμε ήταν απλά, ήταν απλές συναρτήσεις του OpenMPI για την τάξη, το μέγεθος του communicator, το όνομα του κόμβου που τρέχει το συγκεκριμένο πρόγραμμα,
Δεν είχε δηλαδή κάποια συγκεκριμένη δυσκολία, οπότε μπορέσαμε με επιτυχία να ολοκληρώσουμε αυτό το εργαστηριακό φυλάδιο. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.